Για τους Ιάπωνες, οι Ολυμπιακοί του 2020 αποτελούν εθνική υπόθεση. Μετά τη διοργάνωση του 1964, όταν η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας φιλοξένησε για πρώτη φορά το αθλητικό γεγονός, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, μεγάλο στίχημα είναι το Τόκιο σε 2 χρόνια να μείνει στην ιστορία ως μία από τις κορυφαίες στιγμές στη σύγχρονη ιστορία των Ολυμπιακών. Οι διοργανώτες γνωστοποίησαν χθες τα ονόματα των μασκό των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2020. Η μασκότ σε χρώματα μπλε και άσπρο ονομάζεται Μιραΐτοβα και είναι συνδυασμός των λέξεων Μιράι που σημαίνει μέλλον και Τόβα που σημαίνει αιωνιότητα. Σε ό,τι αφορά τη μασκότ των Παραολυμπιακών λέγεται Σομέιτι. Το Τόκιο 2020, θέλοντας να τονίσει το μήνυμα ότι οι αγώνες ανήκουν σε όλους, είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Δεκέμβριο την τελική λίστα με τα υποψήφια δίδυμα μασκότ και ζήτησε από παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ιαπωνία να ψηφίσουν εκείνο που τους άρεσε πιο πολύ. Η μασκότ είναι δημιούργημα του Ριωτά Πικούτσι, ο οποίος έχει κερδίσει εθνικό διαγωνισμό. Μετά το τέλος της παρουσίασης, οι δύο μασκότ απόλαυσαν την κρουαζιέρα τους στον ποταμό Σουμίνα, αποκαλύπτοντας και μερικά από τα αξιοθέατα του Τόκιο.